Η εμφάνιση της Χριστίνας Κολέτσα στην πίστα συζητήθηκε ιδιαίτερα. Η τραγουδίστρια μίλησε στο Star για τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να έχει κρυφά σχέση με τον Διονύση Μακρύ. Η εμφάνιση της Χριστίνας Κολέτσα στην πίστα ήταν μοναδική, όπως λέει και το νέο της τραγούδι. Μοναδική νύχτα, για σένα, για σένα. Απόψε κι εγώ με... Το ολόσωμο μαύρο κορμάκι που φορούσε το Χριστινάκι προκάλεσε καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες, αλλά και λουλουδοπόλεμο. Το Φαράσι δεν προλάβαινε να μαζέψει τα γαρίφαλα και τις γαρδένιες. Είδατε σου ξέτο καυτό κορμάκι. Μοναδική νύχτα, για σένα, για σένα. Απόψε κι εγώ με... Αυτή η σεξ εμφάνιση, πού οφείλεται? Στη δουλειά μου. Είσαι όμορφη σαν στάρ του σινεμά. Έκανε δουλειά και το ρουχαλάκι. Δηλαδή το δείγμα από το ρουχαλάκι. Και μη με πείτε ζηλιάρα, ο Διονύσης Μακρύς το εγκρίνει, θα θυμηθούμε τα παλιά. Έχω βαρεθεί ένα σύριαλ που θέλω να δώσει ένα τέλος. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Φαντάζομαι και το κοινό μας. Δεν είμαι απόλυτη ποτέ. Ωραία. Οπότε δεν πρόκειται να σε απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι σε καμία ερώτηση. Σκέφτομαι. Όπως το είπες, φίλε, να οδό. Γιατί έχουμε κέφι για το παιχνίδι των ερωτήσεων. Έλα, Ιορδάνη. Είσαι παιδί μου, δεν είσαι μαζί με τον Διονύση Μακρύ. Μα αν υπήρχε αυτό το σύριαλ, δεν θα υπήρχε και με κάποια εξέλιξη. Άρα δεν είστε ζευγάρι, μόνο φιλαράκια. Δεν θα έπρεπε να δώσει και ένα τέλος. Θεωρώ ότι είναι ανώφελο να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί θα σε βράσουν κάποιον άλλον. Πολύ πιθανό. Έχω συνηθίσει, οπότε... Ένα κορίτσι σαν εμένα θέλει ρομαντισμό και λουλούδια. Δηλαδή είστε μαζί? Ξέρεις κάτι, απλά δεν μ' αρέσει άλλο να μπαίνω στη διαδικασία να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Ακριβώς! Να μιλήσουμε για τη ζωή της Πάρις Χίλτον. Καλά, να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και δεν θεωρώ ότι αυτά είναι τόσο σοβαρά. Όταν στον κόσμο συμβαίνουν τόσα άλλα πράγματα, σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα από το καυτό κορμάκι που φοράει το Χριστινάκι και έχει μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά του. Αποκλείεται.